Τώρα που βρέχει πάνω πάνω στις μαραφιές. Άξι. Καλή χοχλή. Μια μαγεριάνου καθένας. Χρυσό νυχτοκάματο σε ένα μικρό χωριό της ενδοχώρας. Αυτοί πρέπει να έχουν 6 ευρώ το κιλό. Τι μαζεύουμε κι εμείς. Να βγάλουμε κανένα φράγκο. Μόλις νυχτώσει, οι προβολείς ανάβουν για τη συλλογή χοχλιών. Με τη νύχτα να γίνεται μέρα στον Πατσίδερο, όπου κάθε μέρα που ξημερώνει βρέχει ευρώ. Και όμως ανοιχτοπερπατήματα για τους χοχλιούς δίνουν ζωή στο χωριό. Θα το βγάλουμε χοχλιδοχώρη. Χρυσάφι, δεν λέτε τίποτα. Είναι ένα πάρα πολύ καλό εισόδημα και παιδιά που δεν πηγαίναμε, πάμε τώρα. Και για τι ηλικίες μιλάμε? Από 20 χρονών ως 80. Περισσότερες από 20 οικογένειες συλλέγουν χοχλιούς, με τις συνολικές ποσότητες να αγγίζουν τα 800 κιλά. Συνέχεια τώρα, συνέχεια μαζώνουν, 10 μέρες τώρα σε ρή μαζώνουν. Και για πόσα κιλά μιλάμε? Έχουν βρει και 60 κιλά και 70 κιλά το βράδυ. Μπορεί να πάει ας πούμε 8 η ώρα και να έρθει μια 2 η ώρα, 3 η ώρα τη νύχτα πίσω. Έρχεται κάθε μέρα ο χοχλιδάς και μαζεύει γύρω στα 800 κιλά και παίρνει και φεύγει, εντάξει. 800 κιλά, ναι, μόνο την περιοχή σας. Καλά είναι να μπει φραγμός, όπως είναι το τσινίζι για το λαγό. Μόνο βρήκαμε τώρα Ρουμάνι μονιμερίτικα, μόλις γεννηθεί το τσουβάλι και στον έμπορα. Τσαλαπατούνε και τα φράγματα των ανθρώπων, πού είναι, διστασίο είναι. Τώρα πάνε ντόπιοι. Από τον Οκτώβριο όμως η αλλοδαπή είναι κάθε μέρα έξω. Το μεροκάμα το πήρε, που πήρε αυτό, πήγε πέρα, ξεκινήσα από το χωράφι μου. Αλλά ζέμε το χωράφι πέτρε, ποιο θα τις μαζόψει μένα. 1,5 ευρώ. Πιο πρώτα τις παίρνανε ένα. Εκμεταλλεύονται τις χοχλιδάδες. Μετά από βροχή τα δρομολόγια σε χωράφια και σε άλλα σημεία που υπάρχουν σε αυθονία χοχλή, ξεκινά. Και όσο αντέξουν, λένε με νόημα, με αρκετούς να συλλέγουν αγκαλιές με χοχλιούς μέχρι τις 3 τα ξημερώματα. Η επόμενη μέρα τους χαμογελά. Έχοντας συλλέξει ακόμα και 60 κιλά χοχλιούς, κάνουν το λογαριασμό. Με αρκετές οικογένειες να εξασφαλίζουν καθημερινά έως και 80 ευρώ. Μια χαρά. Θα απαγορέψουμε τους ξένους να έρχονται. Διότι πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και είναι ένα εισόδημα για το χωριό. Από άλλους πόρους σχεδόν δεν έχουμε, λάδι δεν είχαμε. Τα αμπέλια διαλύσανε. Μαύρα τώρα, εντάξει. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Έχω άνθρωπο και πήγε και 20-30 κιλά και πέρα που λέω λόγος. Σου βάλει 20 κιλά, 30 κιλά. Ό,τι ακούω δηλαδή οι ανθρώπους που πίνουν καφέ εδώ, αυτούς που τις παίρνουν, είναι 1,5 ευρώ. Όταν βρεις 30 κιλά, 1,5 κιλό είναι 45 ευρώ. Εγώ ζυγώνω ολημέριος ημέρας 100 πρώτα και δεν τα πιάνω 40 ευρώ. Τώρα τη 40 βγαίνουν και χοχλοί. Και πάνε και ανθρώποι και πίνουν και δύο κρασά και γίνονται και παρέες ωραίες. Και παίζουν και το λαουτάκι μας, και λέμε και τις ματινάδες μας. Τώρα είναι η εποχή. Τώρα είναι η εποχή, τώρα. Γιατί έχουν τόση ανάγκη που πρέπει να λίγο πολύ να βολέψουν έτσι, να πούμε, το ψωμί της ημέρας. 3 εκατοστάρικα σύνταξη που να φτάξει. Όχι για μένα, για τους μεγάλους ανθρώπους. Καλή χοχλή. 1 ευρώ και 60 λεπτά λαμβάνουν οι κάτοικοι για κάθε κιλό, τη στιγμή μάλιστα που στην αγορά τους βρίσκεις προς 4 ευρώ το κιλό και πριν καταλήξουν στο τηγάνι για τους καλοφαγάδες. Καθαρά έσοδα, χωρίς έξοδα, χωρίς κόπο. Μόνο προβολής και καλή παρέα. Και όπως φαίνεται, οι χοχλοί ξεπέρασαν σε καθαρά έσοδα ακόμα και το χρυσό προϊόν της Κρήτης, το ελαιόλαδο.